Καλημερίζω τον αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Κοκολάκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος των ξενοδοχών υπαλλήλων. Πραγματικά, κύριε Κοκολάκη, αυτό το οποίο βιώνετε και από τη μία και από την άλλη πλευρά δεν ξέρω πώς μπορεί να περιγραφεί με όλα αυτά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, έτσι. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και εσάς και στους ακροατές σας. Επίσης. Πραγματικά έχετε ένα νέο νομοσχέδιο που εκεί βγάζει πολλούς κλάδους στους δρόμους. Σίγουρα εμείς είμαστε αντίθετοι όσον αφορά την κυριακάτικη αργία, που πολλές επιχειρήσεις μέσω του νομοσχεδίου θα δουλεύουν από εδώ και πέρα. Επίσης εμείς βλέπουμε ότι θέλει το Υπουργείο να επεκτείνει το ωράριο των εργαζομένων πάνω από το νόμο το 8ωρο και προσπαθεί να επεκτείνει ακόμα ένα 4ωρο 12 και 13 ώρες εργασίας. Εμείς λέμε ότι πρέπει πραγματικά να δοθούν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων. Μιλάτε για την παραλληλή εργασία, έτσι, ότι μπορείς να έχεις ένα και δύο εργοδότες ή και τρεις, εάν το επιθυμείς. Ακριβώς. Εκεί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Ξέρουμε ότι, παράδειγμα σας λέω, πολλές συνοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν δύο και τρία ΦΜΗ. Καταλαβαίνετε αυτό λοιπόν τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση ο κάθε εργοδότης να αλλάζει στο τετράωρο τον εργοδότη εικονικά και να δουλεύει μέσα στην ίδια επιχείρηση πάνω από 8 ώρες έως και 12 και 13 ώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί για τους εργαζόμενους. Δεν θα μπορέσουν πραγματικά να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην προσωπική ζωή του κάθε εργαζόμενου. Σίγουρα, γιατί πρέπει να πούμε και το θετικό, ότι ξεπαγώνουν επιτέλους οι τριετίες των εργαζομένων ή το επίδομα προϋπηρεσίας που προέρχεται μέσα από συλλογικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, που δυστυχώς οι συλλογικές συμβάσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ελάχιστες και καλύβουν ένα ελάχιστο ποσοστό εργαζομένων. Σίγουρα το διάστημα εκείνο από το 2012 έως και από 1η-1η του 2024 η προϋπηρεσία είναι παγωμένη. Θετικό είναι ότι αρχίζουμε σιγά σιγά και φεύγουμε από μνημονιακούς όρους. Από εκεί και μετά όμως υπάρχουν αυτά στο νομοσχέδιο μέσα που μας εξοργίζουν. Μάλιστα. Είναι τρία βασικά πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την παράλληλη εργασία. Αυτό που είπατε, αναφέρατε πολύ χαρακτηριστικά ότι μπορεί ένας επιχειρηματίας να έχει και δύο και τρία ΦΜΗ, που σημαίνει ότι μέσα στη δουλειά του θα έχει τον εργαζόμενο να εργάζεται. Άρα λέτε ότι δεν υπάρχει δικλίδα ασφαλείας για τον εργαζόμενο, εάν μιλάμε για τον ίδιο εργοδότη, γιατί αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς, δεν υπάρχει κάτι που να διασφαλίζει λοιπόν την εργασία αυτή, την έξτρα εργασία των εργαζομένων. Πρέπει βέβαια να αναφέρω ότι ενώ θα αμείβεται η έκτη μέρα με προσάυξη 40%, δυστυχώς ο κλάδος του τουρισμού και του επισκεπτισμού εξαιρείται από αυτή την προσάυξη που θα παίρνουν οι εργαζόμενοι, γιατί ξέρουμε ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι δουλεύουν την έκτη μέρα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Εδώ βέβαια πρέπει να αναφέρουμε, γιατί ακούστηκε και αυτό, ότι θα καταργηθεί και το 75%. Αυτό βέβαια δεν ισχύει. Η προσάξηση, εφόσον κάποιος εργαζόμενος δουλεύει Κυριακές και αργίες, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει η προσάξηση αυτού του 75%. Είναι μια σειρά θέματα πραγματικά που μας εξοργίζουν. Γιατί ο κλάδος τουρισμού επισκεπτισμού δεν μπαίνει μέσα με αυτή τη δικλίδα? Γιατί ο κλάδος του τουρισμού εξαιρείται, όπως είπατε πριν από λίγο? Σίγουρα αυτό το νομοσχέδιο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων, εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. Εμείς το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, σίγουρα περιμένουμε την αντίδραση του ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου της ΓΕΣΕΕ, που το σώστε να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτές τις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγείλει και άλλα σωματεία. Γιατί από εδώ και κάτω φαντάζομαι έχει μόνο κινητοποιήσεις. Την Πέμπτη περνάει για ψήφιση, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Εμείς θα ακολουθήσουμε τις αποφάσεις του ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου μας. Από εκεί και μετά δεν θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Εμείς έχουμε βάλει και σαν κλάδος, ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει στο κλάδο του επισκεπτισμού και του τουρισμού, μία έβρεση εργατικού δυναμικού, οι συνθήκες εργασία πολύ δύσκολες στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μεγάλη εντατικοποίηση.
Υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν παίρνουν ούτε καν ένα ρεπό την εβδομάδα, αλλά έχουν να πάρουν 2 και 3 μήνες ρεπό. Αυτή είναι η αλήθεια δυστυχώς. Βλέπουμε ακόμα κάποιους ξενοδόχους αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι δεν πληρώνουμε τη συλλογική σύμβαση εργασία, που πρέπει να τονίσουμε ότι είναι γενικώς υποχρεωτική. Έχει αυξήσει φέτος ένα 7% και του 2024 άλλο ένα 5%. Λέμε ότι οι εποχικοί εργαζόμενοι θέλουν στήριξη. Εάν πραγματικά οι κυβερνώντες αυτό δεν το δούνε, θα έχουμε ολέθρια αποτελέσματα το επόμενο διάστημα. Εμείς θέλουμε την επέκταση της τουριστικής περίοδου, αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται, και τα περισσότερα ξενοδοχεία θα κτίσουν από τις 20 του Οκτώβρη και μετά. Ένα λοιπόν μεγάλο διάστημα των εργαζομένων θα μείνει το χειμώνα, δεν θα έχει εισόδημα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη επέκταση χρονική διάρκεια του Ταμείου Ανεργίας. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθει το ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία που καταργήθηκε πριν λίγα χρόνια, ούτως ώστε να δοθεί ένα ακόμα κίνητρο στους εργαζόμενους να καθίσουν στην εργασία τους. Λέμε ότι πρέπει επιτέλους να γίνουν αναβάθμιση των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης των εργαζομένων, των νέων παιδιών, που όσοι θέλουν πραγματικά να μπουν στο επάγγελμα να μπορέσουν να καλλιεργήσουν αυτή την τουριστική κουλτούρα, να μάθουν την τέχνη του τουρισμού, ούτως ώστε τα επόμενα χρόνια να μην έχουμε προβλήματα. Ξέρετε όμως, κύριε Κοκολά, για την ώρα που εσείς λέτε όλα αυτά και μιλάτε για όλα αυτά τα ευστράπελα τα οποία σημαίνουν στην αγορά εργασίας και μέσα στο δικό σας το χώρο, το χώρο των ξενοδοχείων, υπάρχουν από την άλλη και εκείνες οι προτάσεις, νομίζω τα ξέρετε πολύ καλύτερα, απλά τα λέω για να τα ξέρει και ο κόσμος, που κατέθεσε η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου στην Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, υπόμνημα που κοινοποιήθηκε στην περιφέρεια Κρήτης. Προτείνουν οι ξενοδόχοι επαναφορά του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος ενεργείας των εποχικά απασχολούμενων στα προμνημονίων επίπεδα, παροχή κινήτρων για την απασχόληση συνταξιούχων ξενοδοχοϋπαλλήλων, έτσι ώστε να καταληφθούν και εκείνες οι πολύ μεγάλες ανάγκες σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργατικά χέρια τα οποία λείπουν από το δικό σας το χώρο. Μιλούν για την επαναλειτουργία με ευνοϊκούς όρους της σχολής τουρισμού στο Ηράκλειο, παροχή κινήτρων σε νέους απασχολούμενους στον τουρισμό ώστε να παραμένουν στον κλάδο, παροχή κινήτρων στα ξενοδοχεία για διεύρυνση του χρόνου των εποχικά απασχολούμενων με σημαντική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, και από την άλλη επίσης συνεργασία με την περιφέρεια για θέσεις εργασίας σε περισσότερες ειδικότητες από υπηκόους τρίτων χωρών, σε συνδυασμό με ταχύτερη διεκπαιρέωση των διαδικασιών για την έκδοση άδειας εργασίας αυτών. Ρωτώ λοιπόν ότι από τη μία ακούγονται όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στον χώρο που δεν είναι το σύνολο των επαγγελματιών, των επιχειρηματιών που βρίσκονται στον ξενοδοχειακό χώρο, σε αυτή την πολύ κρίσιμη και την πολύ δύσκολη κατάσταση, ή ότι δεν βάλουν κατά των εργαζομένων. Οι προτάσεις που έχει κάνει η Ένωση δεν είναι σε θετικό βήμα? Σίγουρα υπάρχουν προτάσεις που και εμείς συμφωνούμε σε αυτά. Από εκεί όμως και μετά πρέπει πραγματικά, γιατί και εμείς δώσαμε ένα υπόμνημα τότε που κατέβηκε η Υπουργός Τουρισμού εδώ στο Ηράκλειο, συμμετείχαμε σε αυτή την ευρεία σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια Κρήτης, και εκεί αναπτύξαμε και εμείς τις θέσεις μας, τις υποβάλαμε ένα υπόμνημα. Όπως σας είπα, όλα αυτά όπως σε κάποια συμφωνούμε με τους ξενοδόχους. Από εκεί και μετά βλέπουμε ότι οι κυβερνώντες δυστυχώς δεν ακούν τις πραγματικές προτάσεις των φορέων και δυστυχώς δεν παίρνουν εκείνα τα μέτρα που πρέπει να παρθούν. Γι' αυτό και εμείς και προχωρήσαμε σε μια διαδικασία, σε μια έρευνα για τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου και ευρύτερα της Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης. Σίγουρα ξεπέρασε η συμμετοχή σε αυτή την έρευνα κάθε προσδοκία. Στόχος ήταν τα 2.000 ερωτηματολόγια. Μαζεύτηκαν 2.045 σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 20 μέρες. Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Ήδη ξέρουμε κάποιους δείκτες από αυτούς. Δηλαδή? Βλέπουμε λοιπόν χαρακτηριστικά παραδείγματα ότι το 25% των εργαζομένων δεν καταχωρούνται στο σύστημα εργασίας κανονικά. Βλέπουμε λοιπόν τη μεγάλη ασυνδοσία που υπάρχει όσον αφορά στον πίνακα προσωπικού των εργαζομένων.
βλέπουμε ότι 30% από αυτούς τους εργαζόμενους κάνουν συστηματικά υπερορίες και από αυτό το 60% δεν πληρώνονται σύμφωνα με την νομοθεσία. Βλέπουμε επίσης ότι από το 30% μισό λεπτό. Από το 30% των εργαζομένων που κάνουν υπερορίες, το 60% αυτών των ανθρώπων δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνονται ακριβώς βάσει τη νομοθεσία. Αυτό ακριβώς λέει η έρευνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 40% των εργαζομένων δεν έχει κανένα χαρτί σχετικά με τον τουρισμό ή την ειδικότητά του. Είναι λοιπόν κάποιοι δείχτη που θα βγουν στο επόμενο διάστημα και θα μας απασχολήσουν. Εμείς θα κάνουμε αυτό που είχαμε πει, ότι θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί χωρίς του τουρισμού, είτε λέγεται Ένωση Ξενοδοχείων, διευθυντές, ΕΟΤ, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε προτάσεις, να βρεθούμε σε μία σύσχεση τις επόμενες μέρες, εφόσον βγουν όλα τα αποτελέσματα από την έρευνα, ούτως ώστε να γίνει πρόταση θερμοθέτηση με ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων ανά ειδικότητα εργαζομένων και ανά κατηγορία καταλήμματος. Μάλιστα. Να επαναλάβουμε ποιος κάνει αυτή την έρευνα αυτή την ώρα, κύριε Κοκολάκη. Είναι μια πρωτοβουλία του σωματείου μας με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης, που για άλλη μια φορά η περιφέρεια Κρήτης στέκεται δίπλα στους εργαζόμενους, δίπλα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Και εδώ πρέπει να αναφέρουμε επίσης ένα σημαντικό δείχτη που δείχνει πραγματικά όταν υπάρχει οργανωμένα πράγματα μέσα για τους εργαζόμενους. Ο δείχτης αυτός αναφέρει ότι πάνω από το 90-95% παρακολούθησαν τα σεμινάρια COVID, τότε που είχε διοργανώσει πάλι τα σωματεία των εργαζομένων σε συνεργασία με την περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Κρήτη. Αυτό σημαίνει τη δίψα για μάθηση, για εξειδίκευση, για ενημέρωση, θέλετε να πείτε. Άρα πάμε σε αυτό το οποίο εσείς κάθε χρόνο μιλάτε και τα ίδιο πράγμα τονίζετε, ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η περίφημη εξειδίκευση για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, και έρχεται όμως να κοντράρει την ίδια ώρα με αυτό το οποίο λέει η Ένωση Ξενοδόχων ή έλεγε το Υπουργείο το πρώτερο διάστημα. Φέρτε πολίτες από τρίτες χώρες που δεν έχουμε κάτι μαζί τους, αλλά χωρίς εξειδίκευση για να μπουν μέσα στο χώρο των ξενοδοχείων, βοηθητικό προσωπικό μάλλον. Μάλλον αυτό βέβαια το βλέπουμε εμείς, γιατί έχουν έρθει στη χώρα μας κάποιοι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες και πρέπει να πούμε αλήθειες, δεν έχουν αυτή την τουριστική κουλτούρα, την εκπαίδευση, και δυστυχώς μας λένε ήδη οι διευθυντές στο ξενοδοχείο ότι δυστυχώς ο κάθε εργαζόμενος από αυτά που έρχονται στη χώρα μας δεν μπορεί να προσαρμοστεί τις λειτουργικές απαιτήσεις των ξενοδοχείων. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει όμως να το καταλάβουν και όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι, που το σώσει να δούμε τι θα κάνουμε το επόμενο διάστημα προς όφελος όλων μας, προς όφελος του τουριστικού προϊόντος. Είναι αυτό που λέγεται και καταθέτει και η Ένωση, και λέει ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, η εκπαίδευση, η εξειδίκευση, όπως λέτε και εσείς, στους νέους ανθρώπους, ώστε να μην αποφεύγουν το χώρο του τουρισμού, να υπάρχουν οι σωστές εργασιακές συνθήκες, ώστε να μην φεύγουν από το συγκεκριμένο τον κλάδο, για να μην έχουμε αυτά τα ευτράπελα. Μέσα στο 40% το ποσοστό που αναφέρατε βάσει της έρευνας, έτσι στα πρώτα στοιχεία που δείχνει ότι δεν υπάρχει εξειδίκευση, αναφέρεστε και στους ανθρώπους από τρίτες χώρες, τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν φτάσει στη χώρα μας, γιατί μάλλον στην υπουργό, την καινούργια υπουργό, πρέπει να στείλετε αυτά τα στοιχεία της έρευνας και στα υπόλοιπα και στα λοιπά αρμόδια υπουργεία, όπως το εργασίας, για να δούνε ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής που επιλέγεται. Σίγουρα στόχο μας είναι ότι αυτό ακριβώς, ότι θα το προωθήσουμε στα αρμόδια υπουργεία, θα καταρτιστούν προτάσεις ώστε να γίνει θεσμικό πλαίσιο και να περάσει από το ελληνικό κοινοβούλιο, όπου τόσο είπαμε να θεσπιστούν ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια προς όφελος, είπαμε, και των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων. Αυτό είναι ο στόχο μας, να δημιουργηθεί και να περάσει από το ελληνικό κοινοβούλιο αυτό το θεσμικό πλαίσιο, που θα προσπαθήσουμε
να καταρτήσουμε αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις με τους αρμόδιους τουριστικούς φορείς. Μάλιστα. Τώρα για αυτή την εβδομάδα, η οποία είναι εβδομάδα κινητοποιήσεων αναφορικά με τα εργασιακά, είπαμε ότι περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση της ΓΕΣΕΕ. Φαντάζομαι ότι θα πάει μαζί με τους υπόλοιπους φορείς, σωματεία, συνδικάτα, τα οποία ήδη έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις για την 5η 21 του Σεπτέμβρη. Γνωρίζετε, κύριε Κοκολάκη? Δεν το γνωρίζω, και να σας πω, από εκεί και μετά εμείς στηρίζουμε την αγωνιστική προσπάθεια όλων των σωματείων, στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και λέμε ότι να κατέβουν οι εργαζόμενοι στον δρόμο, να συμμετέχουν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, ούτως ώστε να αντιδράσουμε και να αποσυρθούν οι όροι αυτοί του αντιεργοατικού νομοσχεδίου. Πάντως, μέχρι στιγμής και μετά τη σύσκεψη που έγινε στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου την Παρασκευή 15 του μήνα, για να γνωρίζει ο κόσμος που μας ακούει, συμμετείχαν οι φορείς Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου, Εργαζομένων Πανεπιστημιακού, Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Συνδικάτου Εργοτοϋπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, Ένωση Συνταξιούχων Ηρακλείου, Εργαζομένων στην Έρευνα, Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, Γαλάτια Καζαντζάκη, Μισθωτών Τεχνικών, Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου και Ομάδα Γυναικών Ηρακλείου. Για το λόγο του αληθές και το τι έγινε την Παρασκευή 15 του μήνα. Μάλιστα, περιμένουμε να δούμε από εδώ και κάτω τι ακριβώς θα γίνει, γιατί είπαμε είναι μια διεκδικητική εβδομάδα. Κύριε Κοκολάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλά να είστε. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.